τομέας 8 έκτους σύνεγγης. Θα πω τούτο, παιδιά, ότι σε καμιά ώρα από τώρα θα σχηματοδοτηθεί ο πυλώνας ο νότιο-δυτικός. Άρα θα πάρω και ένα ακόμα παρτάκι με τη σχηματοδότηση του νότιο-δυτικού πυλώνα για να βλέπετε και αύριο και μεθαύριο που δεν θα ανεβάζω τίποτα. Λοιπόν, εδώ ετοιμαζόμαστε για να πάρουμε τα καλούπια αυτά, να αραιώσουμε. Πιο ψηλά το χέρι, έτσι δεν είναι, γυναικείο είναι αυτό. Το χέρι ψηλά. Έτσι, μπράβο. Ποιο να ρε. Α, το κατίδι. Ναι, εντάξει, άστα πολιτικά. Άστα γιατί βρήκα τον πελά μου. Δεν ξέρω, για πολιτικούς λόγους δεν έφυγε αυτός. Έλα μωρέ τώρα, την πολιτική έξω από την ΑΕΚ. Όπως και η αλητεία. Λοιπόν, πάμε να δούμε το μάστορα εδώ πέρα, στον τομέα των 7. Πώς τρίβει, παιδιά. Αυτό που στρίβει για να γίνει δοκός τέψης εκεί πάνω. Σιδεροκολώνα, κόλλινο σωλήνα. Πάρτε το και παίζετε το όπως θέλετε. Για ποιο λόγο καθυστερεί, παιδιά, η πρέσα? Γιατί τα αυτοκίνητα στην Καπαδοκία είναι δεξιά και αριστερά παρκαρισμένα. Σήμερα υπήρχε ένας γάμος απέναντι στην εκκλησία και τα χώσανε εδώ πέρα. Τα αυτοκίνητα εδώ πέρα οι καλλιτέχνες, και έτσι δεν μπορεί μέσα η πρέσα να πατήσει τα ποδάρια. Πάμε να δούμε, παιδιά, εδώ το ξελίκωμα και το πέταγμα του καλουπιού. Πολύ ωραία, να δούμε πώς θα ξελικωθεί όλο αυτό το σύστημα. Βάστα κερά μπαταρία μου. Είναι ο κερανός ο Λάξο Νικολάου. Για σου θείο. Καλορίζικη. Είναι η κολόνα η δίφυλη. Και τώρα το παλικάρι με το λάστιχο θα της ρίξει λίγο νεράκι. Βλέπετε, παιδιά. Λες και είμαι μέσα, Λες και είμαι μέσα. Ναι. Παρέα με το Μανώλη. Να δούμε την κολόνα πώς αποκαλύφθηκε. Και πάω να αλλάξω φακό. Άλλος που ρίχνει τη σιδεροκολώνα. Άλλος ένας φοβιτσάρης σαν τον Ρομπέντο Δασόν. Περνάει, κάνει και μια χειρονομία, ανεπίτρεπτη. Ανεπίτρεπτη φυσικά. Ναι, έχω κουλώσει τώρα. Αυτός εδώ ο τύπος εδώ, τον βλέπετε, τον Ολυμπιακάκια. Κουλώθηκε για να μην το δείξει ο φακός. Αυτός, παιδιά, δεν κάνει παιχνίδι, δεν πάνε να παίζουν οι γυναίκες, δεν πάνε να παίζουν οι κορασίδες, παιδες και τα λοιπά, δεν κάνει παιχνίδι. Απίστευτος. Λοιπόν, αφού έδειξα τα αυτά εδώ του τομέα 7 και 8, κάτσε να δούμε και την πρέσα και για ποιο λόγο σας λέω ότι εμποδίζεται εδώ στην Καπαδοκίας να κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνει. Βλέπετε δεξιά-αριστερά τα οχήματα που αναγκάζουν την πρέσα να ψιλοχωρήσει μέχρι να αδειάσει ο δρόμος και να μπορέσει να ανοίξει τα ποδάρια της, έτσι, και να σκηνοθετήσει τον τομέα των 9, τον τομέα των, που περικλεί μέσα και τον πυλώνα, τον νότιο-δυτικό. Με αυτά, παιδιά, κλείνω το βίντεο, πάω να γεμίσω την μπαταρία και ξαναέρχομαι. Πρώτα ο Θεός. Παιδιά, αυτό το διπορικό σήμερα με τον Ορφέα. Πάμε! 1, 2, 3. ΑΕΚ! Δυνατά! ΑΕΚ! Πήγαινε παπά μπροστά, πήγαινε μαζί του. Ότι υπάρχει Κάτσε λίγο, να τραβήξω από εδώ πέρα να φαίνεστε καλύτερα. Εδώ, Ορφέας και Μπαμπάς. Να μπει η μαμά μέσα στο κόλπο. Δεν θέλει. Έτσι θα κλείσω, παιδιά. Ζήτω η Αεκάρα με τον Ορφέα και τον μπαμπά του. Αεκάρα της καρδιάς. Υγεία πάνω απ' όλα. Το πουλάκι ψηλά, ψηλά, ψηλά και Αεκάρα. Να είμαστε καλά, παιδιά. Εδώ, παιδιά, σαν τελευταίο πλάνο. Το χειριστή της πρέσας. Άνοιξε το λίγο, τι έχει μέσα. Όχι, ρε, πήγαινε, μην λέει τα πετάρε. Αναμοκλέπουμε το πετό, πήγαινε τώρα εδώ μέσα. Κάτι κουνιέται. Το παλικάρι πάνω. Θα καθαρίσει, θα καθαρίσει την πουμά. Όπα, είδαμε την μπάλα, είναι η πουμά, παιδιά, αυτή. Η μπάλα της πουμά. Ξεπλένεται εκεί μέσα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι είσαι ο Μελισσανίδης. Ό,τι δείτε πλάνα θα είναι από τον Jason Casey, το φιλαράκι μου. Δυστυχώς δεν πρόλαβα εγώ να είμαι εδώ. Έλα. Ναι. Ακούστηκε όμως. Εδώ, παιδιά, ο χειριστής και η πρέσα, τα βελόνια, πήγανε από τη σχηροδέτηση του τομέα του 9, του πυλώνα του νότιο δυτικού. Πήγανε. Ναι. Πες χρόνια πολλά εδώ στον κόσμο της ΑΕΚ. Μια χαρά, κόσμο της ΑΕΚ, μια χαρά. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Εδώ θα δούμε το μακρινάρι. Ο χειριστής τώρα θα τη δέσει και θα την παρκάρει όλα τα βελόνια πάνω από στην πρέσα. Αυτός εδώ, παιδιά, είναι ο Jason Kelly. Όλοι οι εγγραφές στο κανάλι του, παρέα με τον Μανώλη. Το κινητό τι? 6948 Bluetooth. Μανώλη, έχεις κινητό μαζί σου? Δεν ξέρω. Περιμένετε, παιδιά, να δείχνουμε για κάτι. Καθώς εδώ θα γίνει κόμπλα για να μου στείλει τα βιντεάκια ο Jason. Ό,τι βιντεάκια θα δείτε είναι του Jason. Λογικά πρέπει να ήταν ο μόνος που ήταν εδώ, που ήρθε ο πρόεδρος Μελισσανίδης. Τι έπαινα, δεν θα έπαινα. Έχω χάσει τα μυαλά μου, το κινητό μου δεν ξέρω που είναι. Δεν είναι εδώ, εδώ είναι το πελάκι μου. Πατράκια με αυτά, ζήτω για Αεκάρα, όλοι οι εγγραφές στο Jason Kelly, έτσι, ξέρουμε δυναμικά, στηριζόμαστε. Ό,τι μπορώ. Εδώ να δείτε τι πέσει. Στον τομέα των 10, στον τομέα των υδατοδεξαμενών. Τομέας τώρα αποθήκευσης όλων όσων βλέπουμε στο φακό. Περασμένες 3, αλλάζω φακό. Άνοιξε την τσάντα, είναι μέσα φακός. Έχει φακό μέσα. Ωραία. ΑΕΚ. Πάμε στα βαριά επίσημα, παιδιά, να δούμε πού θα γίνουν οι σουίτες. Κέντρο αγωνιστικού χώρου. Πάμε να δείξω λίγο την μπούκα του 6, την μπούκα του 4, κερκίδες 21-22. Μαστόρια του Βαγενά να μαστορεύουν στον τομέα των 9. Πάμε τομέα 8. Αυτά λογικά θα τα βρείτε την Κυριακή, παιδιά. Πρέπει να έχω πάρει, αυτό πρέπει να είναι το 6ο ή το 7ο παρτάκι. Εδώ να προσπαθούμε κάτι να κάνουμε στο κερκιδοφόρο. Εδώ, παιδιά, αποστήνονται ας πούμε η σκαλωσιά, έτσι ώστε να υποδεχτεί μετά το ξύλο και να ενωθεί η μία κολόνα με την άλλη. Αυτά που βλέπετε τα κάθετα είναι οι σκαλωσιές. Ο Τζέισον να τον έχει καλά ο Θεός και να το χαίρονται οι γονείς του. Αυτή τη στιγμή με Bluetooth μου στέλνει τα βίντεο που τράβηξε και τα ανεβάζω στο κανάλι. Ο Jason τώρα μου κάνει με Bluetooth, μου στέλνει τα βιντεάκια. Είναι διάρκειας γύρω στα 5 λεπτά. Αλλά το δικό μου το κινητό είναι τα ζώα μου αργά και δεν φορτώνονται γρήγορα. Μοτορόλα χωρίς μοτόρι. Ναι, είναι μοτορόλα χωρίς μοτόρι. Όπως το λέει και ο Μανώλης. Όπως ακούτε, παιδιά, η ώρα έχει περάσει, είναι 3:20 πάει. Είμαι εδώ από τις 11 το πρωί. Καλά βγήκα και σήμερα, όλη μέρα εδώ. Εδώ, παιδιά, βλέπουμε πως γίνεται αυτή η τσόντα, πως μπαίνει στην τρύπα της καλωσιάς, έτσι ώστε αυτό το από πάνω σαν τσόντα που λέω εγώ να είναι ο υποδοχέας του λατακιού. Εδώ τώρα μπαίνει μέσα στην τρύπα της καλωσιάς και έτσι βιδώνει πάνω, έτσι ώστε να υποδεχτεί το λατάκι που θα ενώσει τις δύο κολόνες, αυτήν με αυτήν. Και η ζωή θα πάρει την κανονικότητά της. Jason, πού είμαστε σε ποιο 100%? 93%. Ένα βιντεάκι 400 MB. Εγώ, ξέρετε, παιδιά, την ημέρα ανεβάζω τουλάχιστον 10 GB. Εδώ ο Μάστορας κάτι πειράζει σε αυτό εδώ. Ναι, το πούμε τοπογράφη είναι αυτή, ρε. Με το χιλιοστό, παιδιά, γίνεται το παιχνίδι αυτό, έτσι ώστε να γίνει το παλάτι μας. Σας ξανατονίζω ότι ήταν ο πρόεδρος Μελισανίδης από τις 2:30 έως και τις 3 στην Αγία Σοφιά. Με γκάζια μου είπαν τα παιδιά. Αυτός πληρώνει, αυτός ξέρει. ΑΕΚ, για παρκά. Να είστε καλά, καλές γιορτές. Και η ζωή συνεχίζεται. Βλέπουμε και μια ωραία ατραξιόν από εδώ πέρα. Απέσαι γραφή εδώ. Δεν ξέρω από τι ομάδα είσαι. Το βλέπουμε τον Ανδραξιόν. Θέλω να σε πάρει κάμερα. Έλα κοντά. Πατέρας και γιος, μόλις ήρθαν από την μπουτίκ. Εδώ. Πέντε ονόματα και τι ηλικίες. Και από πού μας βλέπετε. Τσόγλου, 13 ετών, από Λουτράκι. Μάγκης, χωρίς ηλικία. Είσαι στην ΚΑΠΑ που, 50. Ναι. Είσαι κάτω από 50. τι πήραμε για δώρο. Κασκόλ. Κασκολάκι, πάει το κοσαράκι έτσι, μια χαρά. Καπέλι, εντάξει παιδιά, θα πέσει η διαφήμιση και της Καπέλι. Να είστε καλά παιδιά. Εμείς εδώ περιγράφουμε το γήπεδο. Περιμένετε, δεν φεύγετε. Ωραία, κάτσε εδώ εμείς στην περιγραφή εδώ πέρα των τεκτονωμένων. Νομίζω. Αυτή τη λήψη του οπλισμού, ζήτω η αεκάρα μας, ζήτω η αεκάρα μας με αυτή τη λήψη του οπλισμού. Υγεία, υγεία, υγεία σε όλο τον κόσμο, παιδιά. Φίλοι, εγγραφές στο κουδουνάκι στο Black Horse της ΑΕΚ. Έτσι μπράβο, στο Black Horse της ΑΕΚ.